ομοί βία ανάμεσα σε ανηλίκους σοκάρει. Η άγρια συμπλοκή ανάμεσα στους δύο μαθητές είναι η μία όψη του νομίσματος. Η απάθεια, ακόμη και η υποστήριξη των υπολείπων μαθητών που φτάνουν ακόμη και στο σημείο να καλούν τον ανηλίκο δράστη να σκοτώσει το θύμα, είναι η ακόμη πιο σκοτεινή δεύτερη όψη. Δεν είναι μόνο οι δύο που συμμετέχουν. Είναι όλοι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν και αυτό είναι που πρέπει να μας στεναχωρεί. Ότι ένας φωνάζει σκότωσέ τονα, ότι ο άλλος είναι τραβηγμένος και είναι φοβισμένος και δεν επεμβαίνει. Ότι οι άλλοι είναι μπαχαλάκηδες, χειροκροτάνε όρμα του κάτου δίχτου. Οπότε πρέπει να μας προβληματίσει όλους αυτό το γεγονός. Κάποια στιγμή να μην βάζουμε τα πραγματάκια κάτω από το χαλάκι. Εγώ είμαι από τους Αρμένους και πριν από χρόνια θρυνήσαμε το θάνατο ενός παιδιού, το οποίο ας πούμε εγώ δεν μίλησε, τον Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Οι γονείς του 13χρονου μαθητή ενημερώθηκαν για το περιστατικό βλέποντας εμβρόντιδη το βίντεο όταν το κοινοποίησε ο προπονητής της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας τους Κηδεμόνες των νεαρών αθλητών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου σε όλους. Αυτή τη στιγμή, παρακαλώ, τα παιδιά που εμπλέκονται σε αυτό το περιστατικό, οι θήτες, έχουν επιστρέψει στο σχολικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Υποθέτω πως ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς βάσει του νόμου δεν μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη τιμωρία από 2 μέρες. Μετά πάμε στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος όταν υπάρχει επανειλημμένη βίαιη συμπεριφορά. Οι γονείς του παιδιού ήταν σοκαρισμένοι το 13χρονο να δέχεται άγρια χτυπήματα στο πρόσωπο. Αν και κατέφυγαν στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Βασιλείου, αναφέροντας το περιστατικό, δήλωσαν τελικά ότι δεν επιθυμούν την ποινική δίωξη του ανήλικου δράστη. Είναι καταδικαστέο, είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε το 2023 να υπάρχει μίσος ανάμεσα σε 13χρονα και 12χρονα και 9χρονα. Και γενικά τα παιδιά δεν έχουν να μοιράσουν κάτι. Είναι λίγο επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να το δούμε και σαν αλημαί και σαν γονείς. Πέρσι είχε γίνει πάλι ένα επεισόδιο στο πρώτο πάλι Ρεθύμνο, όπως γνωρίζετε. Η παραδοχή του διευθυντή του σχολείου ότι τα κρούσματα βίας ανάμεσα στους ανήλικους μαθητές δεν είναι μεμονωμένα προβληματίζει ακόμη περισσότερο, όπως και το γεγονός πως ενώ αυτό το κλίμα είναι γνωστό σε όλους, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο στήριξης των μαθητών και των σχολείων. Ότι βάζαν στοιχήματα κάποιοι άλλοι μαθητές και γινόταν αυτό. Τέλος πάντων, γενικότερα όμως δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, συμβαίνουν και καθημερινά, δηλαδή από την έναρξη του σχολείου, καθημερινά ή μέρα παραμέρα, έχουν περιστατικά βίας. Αντιθέτως, το εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένει ελάχιστο, με συνέπεια, ακόμη και αν ανάλογα περιστατικά γίνουν εν ώρα μαθήματος, να αδυνατούν να τα προλάβουν είτε να τα αντιμετωπίσουν.